Για τη χειμωνιάτικη σούπα με κεφτεδάκια και χυλοπίτες χρειαζόμαστε 300 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 1 κουταλιά της σούπας κρεμμύδι τριμμένο, 3 κουταλιές της σούπας φρυγανιά, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό, 2 κουταλιές της σούπας σκληρό τυρί, 1 αυγό, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για τη σούπα χρειαζόμαστε 150 γραμμάρια ρουμελιώτικες χυλοπίτες, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 πράσο, 2 καρότα, 2 κλονάρια σέλερι, 1 κύβο βοδινού χωρίς αλάτι, 1,5 λίτρο νερό, 2 ντομάτες ψιλοκομμένες, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανοίγεις το ψυγείο, βλέπεις τι λαχανικά έχεις μέσα και με αυτά θα φτιάξουμε ζεστή, απίθανη σούπα με κεφτεδάκια τόσο δαμικρούλικα και χυλοπίτες. Και πρώτα θα χρειαστώ το βασικό υλικό για τη σούπα, κύβο βοδινού χωρίς αλάτι. Έτσι αποφασίζεις πόσο αλάτι θέλεις να έχει το φαγητό σου, αλλά να έχεις μέσα και όλη την οστιμιά που κρύβει ο κύβος στην καρδιά του. Θέλω μια μεγάλη κατσαρόλα. Και πάμε να ψιλοκόψουμε κρεμμύδι. Όλα τα λαχανικά μου τα θέλω κομμένα σε μικρά καρέ. Θέλω τα λαχανικά μου να τα βρίσκω μέσα στη σούπα. Δεν θέλω να λιώσουνε. Λίγο λάδι και θα σοτάρω το κρεμμύδι μου μαζί με ψιλοκομμένο πράσο μέσα στο λαδάκι για 2 λεπτά. Και πάμε για πράσο ψιλοκομμένο. Και πάμε να ψιλοκόψουμε καρότο. Μέσα και τα καρότα μου. Μέσα και το σέλερι. Τα γυαλίζω λίγο στο λάδι για 1 με 2 λεπτά. Τίποτα δεν έχει πάρει χρώμα. Πάμε να βάλουμε μέσα ψιλοκομμένη ντοματούλα ή μια κουταλιά πελτέ, ό,τι έχετε. Και ζεστό νερό. Έχω βάλει τρεχούμενο φιλτραρισμένο νερό μέσα στο θερμό. Και πάμε τώρα να δώσουμε πλούσια γεύση στη σούπα μας, χωρίς αλάτι, με κύβο βοδινού. Συνδυάζει μέσα μοναδικό μείγμα μυρωδικών, λαχανικών και καρικευμάτων, ενώ ο ζωμός μου είναι από βοδινό που προέρχεται από αειφόρες κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν έχει καθόλου γλουτένη και είναι χωρίς τεχνικές χρωστικές. Βάζω καπάκι, χαμηλώνω τη φωτιά μου και τη βράζω για 10 λεπτάκια. Και πάμε να πλάσουμε κεφτεδάκια. Βάζω μέσα τον κυμά μου. Είναι και οικονομική συνταγή. Έχει λίγο απ' όλα. Έχει πολλά λαχανικά, έχει ελάχιστο κυμά, αλλά βγάζει μια κατσαρόλα γεμάτη. Μέσα θα βάλω και τριμμένο κρεμμύδι. Μέσα θα βάλω και λίγο σκληρό τυρί. Θα βάλω μέσα και ένα αυγό. Και θέλω και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Τόσος είναι αρκετός. Εδώ. Και τον υπόλοιπο θα τον κρατήσουμε για το σερβίρισμα. Εδώ. Αλάτι και λίγο πιπέρι. Λίγο πιπέρι. Και πάμε να ζυμώσουμε. Την ώρα που θα ζυμώνω θα βάλω μέσα και λίγη φρυγανιά μέχρι να σφίξει το μείγμα μου και να πλάθεται. Και πάμε για φρυγανιά. Εδώ. Ένα απλό ζύμωμα και πάμε να πλάσουμε μικρά μικρά κεφτεδάκια όσο πιο πολλά μπορούμε. Εδώ. Να αρχίσω να πλάθω. Και πάμε λοιπόν. Ψηλά ψηλά κεφτεδάκια, κάτι μικρότερα από καρύδι. Έχω πλάσει όλα τα κεφτεδάκια και τώρα θέλω τις χυλοπίτες μου. Θα μπουν μαζί στην κατσαρόλα και σε 10 λεπτάκια θα έχω φαγάκι λουκούμι.
παρασκευάζονται με βάση την αυθεντική παραδοσιακή ρουμελιώτικη συνταγή με 100% σιμιγδάλη σκληρού σίτου, αυγό και γάλα, γι' αυτό και είναι τόσο νόστιμες. Μπορούμε να τις φάμε σκέτες απλά με λίγο τριμμένο τυράκι και μια σταγόνα λάδι, αλλά μπορούμε να τις εντάξουμε και μέσα σε φαγητό γιατί είναι φανταστικές. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η σούπα μου είναι έτοιμη. Έχει περάσει το δεκάλεπτο, έχουν μαλακώσει τα λαχανικά μου και πάμε να βάλουμε μέσα τα μικρά κεφτεδάκια. Κεφτεδάκια μινιών είναι αυτά. Μέσα στη σούπα, έτσι. Για κυλήστε να πέσετε. Τσουλήθρα. Ουψ. Και πάμε για χυλοπίτες. Χυλοπίτες από το βελούχι της Ρούμελης. Πολύ ωραία. Και λίγες ακόμα. Απαλό ανακάτεμα, δεν θέλω πολλά ανακατέματα. Αφήνω τις χυλοπίτες μου να βράσουν μαζί με τα κεφτεδάκια μου για 10 λεπτά. Την επόμενη φορά που θα κάνετε σουπίτσα, οποιαδήποτε σούπα και να κάνετε, βάλτε μέσα λίγες χυλοπίτες, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, αφήνω τις χυλοπίτες μου να βράσουν μαζί με τα κεφτεδάκια. Θα βάλω και ένα καπάκι επάνω γιατί δεν θέλω να χάνω υγρά. Και θέλω ο ζωμός μου να γίνει παχύς και ωραίος, να μελώσει ωραία. Η σούπα μου είναι έτοιμη και μοσχοβολάει. Πάμε να σερβίρουμε λοιπόν. Να σβήσω και τη σούπα. Να κάνω και ένα ωραίο ανακάτεμα. Και να πάρω λίγο από όλα τα υλικά μου. Και μπόλικο ζωμό. Και πάμε να σερβίρουμε ζεστή καυτή με λίγο μαϊντανό. Εγώ βάζω λίγο μαϊντανό από πάνω. Ζεστή καυτή σούπα με κεφτεδάκια και χυλοπίτες για να ζεσταθεί το μέσα μας.